Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε ένα μήνα σχεδόν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οφείλατε αυτήν την περίοδο να παίρνατε όλα τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Να παρουσιάζατε συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη των σχολικών υποδομών, τη στελέχωση των σχολείων με όλους τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, με μόνιμη βέβαια και σταθερή εργασία, την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα, την δημιουργία σύγχρονων δομών σχολιατρικών υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα νέο πιθανό κύμα εξάπλωσης της πανδημίας. Όλα αυτά σας τα έχουν επισημάνει εδώ και μήνες οι φορείς των γονέων, οι φορείς των εκπαιδευτικών. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να σας αποσχολεί, εκτός κι αν σκοπεύετε να κάνετε το σχολείο και πάλι προαιρετικό, όπως τους μήνες μετά την καραντίνα, φορτώνοντας όλα τα βάρη στο όνομα της περιβόητης ατομικής ευθύνης στους ίδιους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση πανηγυρίζατε πριν λίγες μέρες για την περίφημη συμφωνία που επετεύχθη στη Σύνοδο Κορυφής, τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δισεκατομμυρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας ρωτάμε ευθέως, μιας και αρέσχεστε σε μεγάλα λόγια, περί αναβάθμισης του σχολείου, για την επένδυση, για τη γνώση και άλλα τέτοια. Από τα ποσά αυτά είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία εκατοντάδων νέων σχολείων, ειδικά νηπιαγωγείων, ώστε τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα σε αποθήκες και κοντέινες. Χωράνε μέσα σε αυτό το στενό κορσέ της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δαπάνες για τους μόνιμους διορισμούς που τόσο ανάγκη έχουν τα σχολεία, ή θα συνεχίσετε την πολιτική της γενίκευσης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων? Η απάντηση φυσικά είναι γνωστή και αυταπάτες δεν έχουμε για το ποιος θα ξεκοκαλύσει για μια ακόμη φορά αυτά τα πακέτα. Ο μεγάλος κερδισμένος και αυτή τη φορά θα είναι το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι για μια ακόμη φορά θα πληρώσουν το λογαριασμό με νέα μέτρα, με περικοπές, μνημόνια διαρκείας. Η ίδια η πραγματικότητα μας δείχνει ότι μόνο η σύγκρουση με τη στρατηγική αυτή του μεγάλου κεφαλαίου, τις κυβερνήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μνημόνια τους, είναι ο δρόμος για να μην πληρώσει ο λαός την κρίση, τη νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, και να περάσει βεβαίως σε συνολική αντεπίθεση για την ίδια τη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, αντί να δώσετε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης συνολικά, φέρνετε στη Βουλή ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό σχέδιο νόμου που προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Άλλο ένα νομοσχέδιο που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους έρχεται ευνηδιαστικά εν μέσω θερινών διακοπών. Ο προφανής στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να ξεμπερδέψει με την ψήφισή του χωρίς πάρα πολλές αντιδράσεις. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως και ήδη ομολογείται μέσα από την αιτιολογική έκθεση, αποτελούν συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής στην παιδεία. Δηλαδή, συνέχεια των απαράδεκτων αντιεκπαιδευτικών νομοθετημάτων για τη δημόσια εκπαίδευση, για τις κάμερες μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, για τις αντιεπιστημονικές αλλαγές στα ορολόγια προγράμματα κλπ. Ρυθμίσεις που στο σύνολό τους προκάλεσαν μεγάλες δικαιολογημένες αντιδράσεις από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, από γονείς, από μαθητές και φοιτητές. Το παρόν σχέδιο νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένα νομοθέτημα που πλήττει βάναυσα τον παιδαγωγικό ρόλο αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Συνιστά παρέμβαση υπέρ των εργοδοτών, υπονομεύοντας κέρια τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων εκπαιδευτικών αλλά και ευρύτερα
τον εποπτικό ρόλο του κράτους στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Παράγει ως εκ τούτου όρους ανισοτιμίας που στρέφονται και κατά των μαθητών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Οι εργαζόμενοι μετατρέπονται κυριολεκτικά σε έρμεα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ανοίγεται έτσι το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα συνολικά και όχι μόνο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Κατακτημένα δικαιώματα χρόνων μέσα από τους ίδιους τους αγώνες των εργαζομένων για εσάς αποτελούν βαρύδια στο νέο περιβάλλον της απόλυτης εργασιακής ζούγκλας που θέλετε να διαμορφώσετε και διαμορφώνετε ανοίγοντας το πεδίο προς τη μεγάλη εργοδοσία. Όταν μιλάτε για ελευθερία στην άσκηση του επιχειρήν στην ιδιωτική εκπαίδευση ή για την αυτονομία και την ευελιξία που πρέπει να παρέχετε στους εργοδότες, ένα πράγμα εννοείται. Απόλυτη ελευθερία των σχολαρχών να εκμεταλλεύονται όσο θέλουν, όποτε θέλουν και με όποιο τρόπο θέλουν και επιθυμούν τους εργαζόμενους. Όλες οι συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θα είναι σύμφωνες με το Γενικό Εργατικό Δίκαιο και θα συνάπτονται εξ αρχής ως αορίστου χρόνου, καταργώντας στην πράξη κατακτήσεις χρόνων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Νομοθετείται για λογαριασμό των εργοδοτών ελεύθερες απολύσεις χωρίς έλεγχο από οποιοδήποτε όργανο θα έκρινε την καταχρηστικότητα της καταγγελίας σύμβασης πριν αυτή γίνει αποδεκτή από την οικία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αορίστου χρόνου σύμβαση σημαίνει σε συνδυασμό με το παραπάνω ότι θα μπορεί ο εργοδότης να απολύει τον εκπαιδευτικό ακόμα και στο μέσον της χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί, με άλλα λόγια, δεν θα έχουν την ελάχιστη προστασία για να αποκρούσουν εκβιασμούς της εργοδοσίας, αν αυτή κρίνει ότι συμφέρον της επιχείρησής της είναι όλοι οι μαθητές, για παράδειγμα, να αποφυτούν με άριστα ή αντιστρόφως. Αν κρίνει ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα σχολείο σκληρής αριστείας, με αποκλεισμό όσων παιδιών δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο της δήθεν ελεύθερης και ωραίας σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου, ο εργαζόμενος δύναται να δεχθεί υπεροριακή εργασία σε απογευματινές ώρες ή σε μέρες που το σχολείο αργεί, πάντα βέβαια με την νόμιμη αμοιβή. Να παραιτηθεί από μέρος του ωραρίου και του μισθού του, βέβαια πάντα όλα αυτά οικειοθελώς. Ρωτάμε λοιπόν, ποιος εκπαιδευτικός θα αρνηθεί αυτή την τόσο ελεύθερη επιλογή με το πιστόλι στον κρόταφο, που λέγεται απόλυση χωρίς έλεγχο και χωρίς χρονικό περιορισμό. Δίνεται η δυνατότητα, βλέπε ελεύθερη επιλογή, σε κάθε σχολείο να ορίζει δικό του σύστημα αξιολόγησης με δικά του κριτήρια και διαδικασίες. Σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο απολύσεων, δημιουργείται η εφιαλτική προοπτική όχι μόνο της απόλυσης, αλλά και της απόλυσης με τη ρετσινιά του ανεπαρκούς στη βάση των κριτηριών που θα καθοριστούν με ξεκάθαρα επιχειρηματικά κριτήρια. Κέρδος δηλαδή. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου ως χώροι φροντιστηριακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άτυπης εκπαίδευσης, είτε υπό τη σκέπη της ίδιας επιχείρησης, είτε με οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματικό σχήμα, προσελκύοντας μαθητές από δημόσια σχολεία κατά τις απογευματινές ώρες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες μικρών φροντιστήριων, θα οδηγηθούν στο λουκέτο, στο κλείσιμο, στην ανεργία, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με τα μεγαθύρια που υπάρχουν στο χώρο. Αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα ο χαρακτηρισμός ως οδοστρωτήρας για αυτό το νομοσχέδιό σας. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης έχουν και μνήμη, έχουν και κρίση. Η πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων έχει δημιουργήσει ένα απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς στο χώρο. Η Υπουργός Παιδείας όμως δεν λειτουργεί μόνη της, ούτε η σημερινή κυβέρνηση είναι η μοναδική υπεύθυνη για όσα συμβαίνουν στα εργασιακά γενικά και σε αυτά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ειδικότερα.
Η στρατηγική επιλογή πρόσδεσης όλων των κυβερνήσεων στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ για την εκπαίδευση είναι δεδομένη. Δεν ξεχνάμε ότι το 2017 ο κύριος Γαβρόγλου, επικαλούμενος πιέσεις της Τρόικα, άλλαξε το νόμο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε περάσει για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μερικούς μήνες πριν, ανοίγοντας έτσι για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον εργοδότη του, δηλαδή κρίση εκπαιδευτικής επάρκειας, με καθοριστικό το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά σχολεία ζουν εδώ και χρόνια τώρα σε καθεστώς έμεσων και άμεσων απειλών, καθυστερήσεων στην καταβολή μισθών, εξωφρενικών απαιτήσεων της εργοδοσίας για ένταση της εργασίας, ενίοτε μαύρης και απλήρωτης. Όλα αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ίσχυαν και με τη δική σας κυβέρνηση και γι' αυτό δεν μπορείτε να παριστάνετε σήμερα τις μωρές παρθένες. Ακόμα και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλα αυτά ήταν καθημερινότητα για πολλούς εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια την παιδεία εμπόρευμα και στάθηκε αρρωγός στις απαιτήσεις μεγάλων σχολαρχών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα έρει και τα τελευταία εμπόδια για την πλήρη κατάργηση κάθε δικαιώματος. Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την απόσυρση του απαράδεκτου αυτού σχεδίου νόμου. Καλούμε όλο τον κόσμο της ιδιωτικής εκπαίδευσης να συσπηρωθεί στα σωματεία του, στους συλλόγους του και να δώσει μαχητική απάντηση σε αυτούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Να καταδικάσει όλα τα κόμματα που συνεχώς κουτσουρεύουν δικαιώματα των εργαζομένων και τσακίζουν τη μόρφωση των παιδιών μας. Στον αγώνα αυτό το ΚΚΕ με τις επεξεργασμένες θέσεις του, με την πρότασή του για το σχολείο, για την κοινωνία, με τα μέλη και τα στελέχη του μέσα στο κίνημα, θα είναι πάντα μπροστά. Σας ευχαριστώ.